ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτό το εξαιρετικό φεστιβάλ γαστρονομίας. Ομοιρικά συμπόσια. Και να σας εκφράσω και τα συγχαρητήριά μου για την άψογη διοργάνωση. Το θέμα μας είναι το κρασί στα ομοιρικά έθνη. Το κρασί, το οποίο ιστορία είναι συνυφασμένη με την πορεία του ανθρώπου από την νεολιθική εποχή 5.000-6.000 π.Χ., μαζί με το λάδι και το ψωμί, θεωρείται βασικός φορέας και δείκτης πολιτισμού, αφού προσφέρει απόλαυση, αναψυχή, συλλογική ταυτότητα ή πολιτικό κύρος. Αποτέλεσε ισχυρό όπλο στα χέρια εκείνων που όριζαν την παραγωγή και τη διακίνησή του, ενώ κατήχε κεντρική θέση σε τελετές, σημαντικές για τη συνοχή των προϊστορικών κοινωνιών. Είτε το σκεύος του κόπου ήταν ένα χρυσό κύπελο, είτε ένα πύληνο γύρο. Ίσως οι τελετές αυτές της ύστερης εποχής του Χαλκού αποτελούν τις απαρχές του ελληνικού συμβουσίου. Σύμφωνα με την άποψη του Ρένθριου, η εξημέρωση του Αμπελιού και της Ελιάς κατέστησε την εκμετάλλευση ολόκληρου του μικροπεριβάλλοντος των οικισμών. Δηλαδή έγινε δυνατό, μαζί με τα δημητριακά και τα όσπρια, να καλλιεργούνται λοθοπλαγές με αμπέλια και ελιές και μάλιστα να συλλέγονται προϊόντα που μπορούσαν να διατηρηθούν. Ως συνέπεια, προέκυψε η εμφάνιση ενός συστήματος αναδιανομής εντός των οικισμών, γεγονός που ευνόησε την εμφάνιση τοπικών αρχηγών. Με απλά λόγια, η αμπελοκαλλιέργεια είχε καθοριστικό ρόλο στο σημαντικότερο ίσως φαινόμενο της εποχής του Χαλκού, αυτό της ανάδυσης των ελίτ. Κατά τη διάρκεια της επόμενης περίοδου του ελληνικού πολιτισμού, τη γεωμετρική εποχή, 1700 π.Χ., το κρασί συνεχίζει την παρουσία του ως βασικό είδος διατροφής και ως προϊόν με εξέχουσα κοινωνική σημασία. Οι πληροφορίες που αντλούμε προέρχονται από τα έργα του Ισίωδου και τα ομοιρικά έπι, αλλά και από τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία αποκαλύπτουν πτυχές της ελληνικής κοινωνίας αυτής της ιδιαίτερα κρίσιμης περίοδου για τη διαμόρφωση του ελληνικού πολιτισμού, με την κεντρική θέση του αμπελιού και του κρασιού σε πολλές από αυτές. Οι συναθρήσεις και η κοινή εινοποσία απαντώνται ήδη στη Μικυναϊκή εποχή και στα ομοιρικά έπι εντοπίζονται οι πρώτες περιγραφές ανδρικών συμποσίων, και παρόλο που ο όρος δεν χρησιμοποιείται από τον ποιητή, φαίνεται ότι ήδη έχει διαμορφωθεί εικόνα για τις περιστάσεις τέλεσης ενός συμποσίου και για τις συνήθειές του. Ωστόσο, το συμπόσιο δεν είχε ακόμα αποκτήσει τα χαρακτηριστικά εκείνο που το ανέδειξαν σε έναν από τους σπουδαιότερους θεσμούς της κλασικής αρχαιότητας, τον 5ο-4ο αιώνα π.Χ. Ο κρατήρας... Το πιο χαρακτηριστικό αγγείο του συμποσίου των ιστορικών χρόνων, στο οποίο γινόταν οι κράσεις του ίνου, δηλαδή η ανάμειξή του με νερό, αναφέρεται σε πινακίδα της γραμμικής Β, στοιχείο που μας επιτρέπει να σκεφτούμε ότι η συνήθεια ανάμειξης του κρασιού με νερό υπήρχε ήδη από την Μικυναϊκή εποχή. Γνώριζαν, όπως φαίνεται, και τις αντισηπτικές και φαρμακευτικές του ιδιότητες, και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να πίνουν άφοβα νερό χωρίς να κινδυνεύουν από δυσεντερίες. Η ανάμειξη γινόταν σε μεγάλα περίτεχνα αγγεία τους κρατήρες. Το πλέον διαδεδομένο αγγείο πόσης ήταν η κύλικα. Η οποία ταυτίζεται με το ομοιρικό αγγείο κατανάλωσης κρασιού. Είναι ένα κύπελο που συνήθως έχει δύο λαβές και με την πάροδο του χρόνου το πόδι της έγινε ψηλότερο, πιθανότατα για να διευκολύνει τον πότη να κρατά περισσότερη ώρα το σκεύος χωρίς να επηρεάζει τη θερμοκρασία του περιεχομένου. Από τον 7ο αιώνα και μετά παρατηρείται μεγάλη αύξηση στην παραγωγή των αγγείων που σχετίζονται με το κρασί, όπως αγγεία πόσης ανάμειξης σερβιρίσματος ή μεταφορές. Το γεγονός αυτό σχετίζεται αναμφίβολα με την αυξημένη κατανάλωση είτε σε συμπόσια είτε σε λατρευτικά και ταφικά δρόμενα. Παράλληλα όμως φαίνεται ότι εντατικοποιείται το εμπόριο και αυξάνεται η οικονομική του αξία.
όλα αυτά προκάλεσαν αύξηση της αμπελοκαλλιέργειας και στους αιώνες που ακολούθησαν, το κρασί εδραιώθηκε ως βασικό στοιχείο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής και μάλιστα έγινε προϊόν με ονομασία προέλευσης. Τα κρασιά της Θράκης, για παράδειγμα, θεωρούνταν από τα καλύτερα, ενώ πολύ γνωστό ήταν το μαύρο γλυκό κρασί της Χίου, ο αριούσιος ίνος, που οι περισσότεροι ίσως θα περιμέναμε από οποιονδήποτε όμηρος να αναφερόταν στα έργα του περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ίνος, τον Αριούσιο, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Αν και υπήρχαν πολλά είδη κρασιού, εν τούτης αναφέρει και περιγράφει μόνο δύο. Το Μαρόνιο είναι από την Ίσμερο της Θράκης και το Μπράμιο ίνο από την Ικαρία, οι οποίοι ήταν πολύ φημισμένοι κατά την περίοδο που διαδραματίζονται τα ομηρικά έθνη. Εξύμνησε μάλιστα με τόση θέρμη τον ίνο, ώστε ο Ράτιος τον ονόμασε Όμηρος ο Ινολόγος. Ο Αριούσιος ίνος αναφυσβήτητα ήταν ίσως και το καλύτερο κρασί της αρχαιότητας, που η ποιότητά του τον έκανε γρήγορο γνωστό στην Ελλάδα και όχι μόνο. Τα χιώτικα πλοία τον μετέφεραν παντού μέσα σε αφορείς, με την προϋπόθεση ότι υπήρχαν αγοραστές, γιατί πουλιόταν ακριβά. Γι' αυτό και είχε συνδεθεί το όνομά του με δαπανηρά και πλούσια συμπόσια. Η εξαιρετική του ποιότητα προκαλούσε το θαυμασμό και τα κολακευτικά σχόλια. Ποιητές Έλληνες και κατοπινά Λατίνοι τον ύμνησαν και εμπνεύστηκαν από αυτόν. Νέκταρ των θεών το αποκάλεσαν οι ποιητές, ομηρικό κρασί το ονόμασαν οι πυργητές και οι ταξιδιώτες που επισκέφτηκαν τυχείο στην νεότερη εποχή. Οι Ρωμαίοι μαζί με τα φώτα του ελληνικού πολιτισμού μετέλαβαν και του Αριούσιου ίνου. Στα ρωμαϊκά συμπόσια έγινε δεκτός παραμερίζοντας εκλεκτά ιταλικά κρασιά. Ευρεία υπήρξε η χρήση του και στην ιατρική και αναφέρεται ως αποτελεσματικό φάρμακο στις στομαχικές παθήσεις ιδιαίτερα. Οι περιεγητές θέλησαν να συνδέσουν τον Αριούσιο ίνο με τον Όμηρο, το μεγαλύτερο ποιητή όλων των εποχών, και προσπαθούσαν να προσδιορίσουν τον τάφο του στοιχείο. Νόμιζαν πως θα έπρεπε να είχε γεννηθεί στο μέρος παραγωγής του ονομαστού κρασιού της αρχαιότητας. Αυτό νόμισαν πως θα είχε πνεύσει τους αθάνατους στίχους για να ημνήσει τα κλαία ανδρών τεθεών. Αυτό πίστευαν πως θα είχε συντελέσει στην εξύψωση της μεγαλοφύγειας του. Ένας κύκλος ανθρώπων της διανόησης θα είχε καλλιεργήσει τη θεωρία για την ύπαρξη του ίνου του Ομήρου ή του ομηρικού νέκταρος ή της αμπέλου του Ομήρου, όπως λεγόταν. Η γέννηση του ποιητού στοιχείου ήταν κάτι που άρεσε ιδιαίτερα στους χιώτες και υπήρχαν διαρκείς και έντονες φιλονικίες με πολλές άλλες πόλεις για το ζήτημα της καταγωγής του ποιητή. Οι κάτοικοι της Χίου, προσφέροντας στους ταξιδιώτες το εκλεκτό κρασί, συνόδευαν την προσφορά τους με την υπόμνηση ότι αυτό ήταν το κρασί που τα παλιά χρόνια είχε γευθεί ο Όμηρος και το είχε ονομάσει αφρίζοντα έθωπα ίνων. Οι γνώμες των ταξιδιωτών διαφέρουν στον καθαρισμό του τόπου γέννησης του Όμηρου και του τόπου παραγωγής του κρασιού. Διατυπώνονται διάφορες γνώμες για τον τόπο γέννησης του Όμηρου. Γίνεται λόγος για τοποθεσία Ομέρους κατά παροφθερά του ονόματος του ποιητή, που είναι τόπος άγνωστο και σήμερα. Άλλοι μιλούν για Καρδάμιλα, Νάβατο, Ερίθες και άλλοι για χωριά της βορειοδυτικής Χίου. Ο Μαρόνιος ίνος ή Ισμάριος ίνος, για τον οποίο κάνει εκτενή αναφορά ο Όμηρος, προέρχεται από τη Μαρόνια που βρίσκεται στον ομό Ροδόπης περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κομωτινής. Από την αρχαιότητα η Μαρόνια ήταν συνυφασμένη με την αμπελοκαλλιέργεια, καθώς οι αμπελώνες της, τους πρόποδες του Ίσμαρου Μεθέα, το θρακικό πέλαγος, ήταν ξακουστή. Ιδρύθηκε από χιώτες αποικιοκράτες στα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. και σύντομα μετατράπηκε σε μια πλούσια πόλη κράτος. Ιδρυτής της λεγόταν πως ήταν ο Μάρον, ιερέας του Απόλλωνα και γιος του Ινοπίωνα, βασιλιά της Λέσβου και γιου του Ευάνθη, που ταυτιζόταν με το θεό Διόνυσο, που φέρεται να έφερε την αμπελοκαλλιέργεια στο νησί. Ο Όμηρος περιγράφει με λεπτομέρεια τη φιλοξενία του Μάρονα και τα δώρα που πρόσφερε στον Οδυσσέα όταν ο τελευταίος βρέθηκε στη γη των Κυκώνων. Σύμφωνα με το μύθο, όταν οι σύντροφοι του Οδυσσέα ακούστηκαν την Ίσμαρο, ο Οδυσσέας σεβάστηκε τον Μάρονα, ιεροφάντη του Απόλλωνα και την οικογένειά του. Και αυτός του έδωσε δώρο ευγνωμοσύνης 12 φορείς με κρασί, που τον έσωσε από τη σπηλιά του Κύκλοπα, και ακόμη 7 χρυσά τάλαντα και πανάργυρο κρατήρα, δώρα που μαρτυρούν ότι οι Θράκες γνώριζαν την επεξεργασία των πολύτιμων μετάλλων όπως και οι Φοίνικες.
Περιγράφει επίσης λεπτομέρεια και τους οργανωληπτικούς χαρακτήρες του χημαρικού μαρόνιου ύλου. Πρόκειται για πολύ γλυκό και εμποδιαστό ύνο από την Ίσβαρο της Θράκης και τα σταφύλια που παράγουν τον ύλο σε αυτόν είχαν υποστεί μεγάλη αφυδάτωση και ο γλεύκος ήταν πολύ πυκνό και γλυκό και τόσο πιο γλυκός και παχύς ο παραγόμενος ύλος. Οπότε σήκωνε πολύ νερό κατά την κράση. Υπάρχουν διάφορες απόψεις για το αν ο ύλος αυτός είχε τόσο ενόπνευμα για να μεθύσει το κύκλωμα. Υποστηρίζοντας ότι ο κύκλωμας μέρισε από το κρασί του Οδυσσέα, αναφέρουν ότι ο ύλος του Μάρνα δεν περιείχε μόνο πολλά σάκχαρα, αλλά ήταν και υψηλόβαθμος. Είχε 16 βαθμούς ενόπνευμα και 400 γραμμάρια ζάχαρα. Η κράση του μυρικού μαρονίτη γινόταν με ένα μέρος κρασί και 20 νερό. Διατηρούσε μάλιστα την αξεπέραστη δύναμή του μέχρι τα χρόνια του Πλίνιου. Ο δεύτερος ίνος του Μύρου είναι ο Πράμνιος ή Πράμνιοι. Πήρε το όνομά του από την ποικιλία του φυτού και όχι από τον τόπο καταγωγής του. Ο Πράμνιος ίνος θεωρείται αυστηρός. Ήταν μέθης γεννητικός. Οι αρχαίοι μεθούσαν κάτω από τα τείχη της Τρίας πίνοντας Πράμνιο ίνο. Κατά την έφραση του επαρχείου, ο Πράμνιος ίνος είχε τη δύναμη διαφέρουσα, μεγάλη. Στην 11η ραψοδία της Ιλιάδας αναφέρεται ότι όταν ο Μαχάων, γιος του Ασκληπίου και γιατρός στο στρατόπεδο των Αχαιών, μεταφέρθηκε πληγωμένος στη σκηνή του Νέστορα, η εκαμίδη όμορφη σαν θεά ετοίμασε ένα δυναμωτικό και τονωτικό ποτό των Κικαιώνα. Μέσα σε ένα περικαλές κύπελο έβαλε πρώτα Πράμνιο ίνο, πρόσθεσε φρεσκοξυσμένο γυρίσιο κατσική σωτηρί και πασπάλισε κρυθάλευρο. Ο Πράμνιος ίνος, σε αντίθεση προς τον ίνο του Μάρωνα που περιγράφεται ως πολύ γλυκός, πρέπει να ήταν ένας ίνος αυστηρός, έχουν στύψει αξιόλογων όπως ορίζει τους αυστηρούς ίνος ο Καλλινός στο περί ευχημίας και κακοχημίας έργο του. Δηλαδή ένα στιφό, ένα μπρούσικο κρασί όπως λέμε σήμερα. Οι ίνοι αυτοί συνήθως είναι ξηροί, δηλαδή δεν περιέχουν σάκχαρα. Το επίθετο αυστηρός δεν έχει την έννοια του ξηρού, έννοια άγνωστη στους αρχαίους χρόνους, αλλά του στιφός, γιατί υπήρχαν μερικοί αυστηροί ίνοι που είχαν στιφή γεύση και ταυτόχρονα γλυκιά γεύση. Με το όνομα Πράμνιος ήταν πολλοί ίνοι, αναφέρονται της Ιωνίας, της Κεχαρίας. Τα ιστορικά χρόνια αναφέρουν ως Πράμνιος Πετρέα Ινόη Διονυσιάς Ιερά, καλλιεργούντας την Ικαρία, την Έφεσο, τη Σμύρνη, τη Λέσβο, τη Θράκη, ίσως και την Κρήτη.